Σήμερα λέμε να πάμε μια βόλτα μέχρι τα Χανιά. Θα πάμε Χανιά. Εκεί στην παλιά πόλη που ναι. Υπάρχει κάτι πραγματικά αξιοθέατο, διότι κάποια στιγμή γνωρίζω ότι ήταν και στο TripAdvisor, θα μας τα πει ο καλεσμένος μας, δεύτερο σημαντικότερο αξιοθέατο της πόλης. Είναι ναι. Και από τουριστικής απόψεως μιλάμε για αθλητικό τουρισμό και νούμερο ένα πρέπει να έφτασε, ίσως γι' αυτό διαφώνησε μαζί μου ο Νίκος ο Φλέκας. Ο πρόεδρος του Γαλανόλευκου Φάρου, του Συνδέσμου Φιλάθλων Εθνικής Ελλάδος για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Είχε φτάσει και νούμερο ένα το Μουσείο της Εθνικής Ομάδας, θα παρουσιάσουμε, Νίκο. Ωραία. Και... Καλησπέρα σας από Ηράκλειο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Είχε φτάσει στο νούμερο ένα, λοιπόν, το Μουσείο. Πρώτο αξιοθέατο στην πόλη των Χανίων. Να πω. Ναι. Παραμένει. Παραμένει. Από το Μάρτιο του 2018 είναι το πρώτο αξιοθέατο του νομού Χανίων απ' όλα και το δεύτερο σε όλη την Κρήτη, πίσω από το Λεβονίσι. Όσο περίεργο και να ακούγεται. Αλλά για να γίνει αυτό, εντάξει, είναι αγώνας, είναι τρόπος ζωής, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Φάρου, είναι το μουσείο. Έχει 400 φανέλες ξένων εθνικών ομάδων. Γιατί αν ήταν μόνο Μουσείο Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου και μπαίναν οι ξένοι, γιατί έχουμε πάρα πολύ επισκεψιμότητα από ξένους, θα βλέπανε ένα μπλε άσπρο, οκ, μπήκαμε σε ένα Μουσείο Εθνικής Ελλάδος, αλλά όταν βλέπουν, ας πούμε, 20 φανέλες Γερμανίας, Ανατολικής, Δυτικής και Γερμανίας και βλέπουν όλες τις χώρες του κόσμου, τρελαίνονται και σου λένε πώς έχεις καταφέρει εσύ ως Μουσείο Εθνικής Ελλάδος να έχεις όλο αυτό το μεγαλείο της χώρας μου. Και Ανατολική Γερμανία ακούγεται πολύ σπάνιο, δεν υπάρχει πια αυτή η χώρα. Νίκο, νομίζω πως πρέπει βέβαια, να πας... Είναι αθλητικός πολιτισμός η αλήθεια. Είναι με μεγάλη χαρά να έρθουν οι περιορισμοί και να έρθουμε να σας συναντήσουμε. Είναι τουριστικός αθλητικός προορισμός. Δεν είναι μόνο Ανατολική Δυτική Γερμανία. Υπάρχει τείχος που δείχνουμε Ανατολική Δυτική Γερμανία, Τσεχοσλοβακία, Γιουγκοσλαβία και Σοβιετική Ένωση. Ξέχασα να σου δείξω τη φανέλα του Ντασάεφ. Είναι από την άλλη μεριά. Η πιο παλιά φανέλα της εθνικής μας από πότε είναι? 1969. Με όνομα ποδοσφαιριστή από πίσω? Τότε δεν είναι. Ελευθεράκης. Δεν γράφανε. Α, τότε δεν γράφανε ονόματα. Ο Γιώργος εδώ με πρόλαβε. Η πρώτη φορά ναι. που γράφτηκε όνομα σε φανέλα Εθνικής Ελλάδος είναι στο Μουντιάλ της Αμερικής. Το 94. Με νιόπλια μαχλά. Το 94. Με νιόπλια μαχλά. Ναι, βλέπουμε και κάποια πλάνα από την ξενάγηση που έχεις φροντίσει σε ένα πολύ σωστό, πολύ όμορφο βίντεο, Νίκο Φλέκα, να κάνεις για το μουσείο. Αλλά νομίζω, ναι. Ενώ τώρα η κάμερα δείχνει και το χώρο, είναι εκπληκτικός ο χώρος για όποιους δεν έχουν πάει. Και μιλάμε για φανέλες γνήσιες ποδοσφαιριστών που τις έχουν φορέσει. Είδαμε Λιονέλ Μέση. Τις έχουν φορέσει τις φανέλες αυτές? Όλες, παιδιά, είναι όλες φορεμένες. Είναι όλες από αγώνα. Το 70% είναι προσφορά από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, το 30% είναι αγορές από εμάς. Δεν σταματάμε. Έχουμε βάλει, όταν το χτίσαμε εδώ πριν 9 χρόνια, είχε 200 εκθέματα. Τώρα ξεπερνάει τα 3.000. 3.000. Αλλά είναι αγάπη. Η αγαπημένη φανέλα της εθνικής μας ποια είναι? Όλα. Για σας, για σας. Έτσι, σαν όλα. Στην όψη. Σαν... Και τώρα να προδώσω τον Νίκο Φλέκα να πω ποιος είναι ο αγαπημένος του ποδοσφαιριστής. Εξάλλου δεν είναι πια στην ενεργοδράση. Εάν θέλει να τον προδώσεις. Και νομίζω πως όχι άδικα, γιατί ήταν η ψυχή της εθνικής. Είναι και προσωπικό μου σχόλιο αυτό, αν θέλεις. Νομίζω, Νίκο Φλέκα, 139. Ότι ο αρχηγός, ο Γιώργος 130... ο Καραγκούνης, είχατε και μια ξεχωριστή σχέση. Τώρα... Και έχετε. Με πολλά παιδιά έχουμε ξεχωριστή σχέση, έτσι. Απλώς ο Γιώργος είναι ο αρχηγός εθνικής με 139 συμμετοχές και 111 στις μικρές, είναι όλο 250. Έχουμε όλη την ιστορία της φανέλας της εθνικής που έχει φορέσει ο Γιώργος, όπως και ένα μεγάλο κομμάτι... Η κάμερα πήγε Καραγκούνης. Βέβαια, αφού είναι ο Ιγκλεζάκης εκεί, ο Αντώνης. Αυτή είναι προσφορά από τον Μύρον τον Σιφάκη, είναι η φανέλα που φόρεσε ο Γιώργος με την Αργεντινή. Και τα παπούτσια. Εντάξει, όλα. Μα μόνο. Είναι αγάπη. Τι σου πω, για φανέλα του Παναγιώτη Γιαννάκη το 1987. Αντώνη, αυτή είναι η φανέλα του Γιαννάκη το 1987. Αυτό δεν το ξέρω. Ότι είχατε και από τον μπάσκετ. Έχετε και από τον μπάσκετ του Γιαννάκη το 87. Φανέλα που σηκώσαμε το Ευρωμπάσκετ. Αν είναι δυνατόν τώρα. Ακριβώς. Αν είναι δυνατόν. Αρχίζω να αναπτυχιάζω. Όταν την είδω Γιαννάκη. Εντάξει, παιδιά, είναι αγάπη, σας ξαναλέω. Και αυτό ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Δυστυχώς η βοήθεια που έχουμε πάρει από την ελληνική πολιτεία είναι μηδέν. Εκτός από έναν άνθρωπο που οφείλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αν δεν ήταν αυτός, το μουσείο θα είχε κλείσει προπολού. Και λέγεται Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, σας λέω αλήθεια, τα είχα μαζέψει, τα είχα βάλει σε μια αποθήκη και καλή νύχτα μας. Η βοήθεια που μας δίνει η περιφέρεια Κρήτης, ο κύριος Αρνατάκης, δεν υπάρχει. Όπως και για μένα ένα μεγάλο επίτευγμα του Φάρου είναι ότι εδώ και 18 χρόνια κουβαλάμε μια ελληνική σημαία στα πέρατα της γης, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και την υψώνουμε στις κερκίδες. Και αυτή είναι η προσφορά του Μανώλη του Βουτσαλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μανώλη. Είναι μεγάλη περηφάνεια να είσαι στις κερκίδες, να σηκώνεις τη σημαία και να τραγουδάς τον εθνικό σου ύμνο. Έχετε και στόχο να μεταφερθείτε σε ένα μεγαλύτερο χώρο πιθανότατα. Τα σχέδιά σας ποια είναι? Θα σας πω, αν μέχρι δίνω 4 χρόνια ακόμα στο Δήμο Χανίων, αν μέσα σε 4 χρόνια ο Δήμος Χανίων δεν βρει το σωστό μέρος, μετά θα φύγει για Αθήνα. Μετά θα γίνει συνεργασία του Φάρου με την Ομοσπονδία. Προσπαθώ, αλλά να ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένα έσοδο, ήδη είμαστε 12.000 στο Αρνητικό Ταμείο, δεν μπορώ. Ούτε ο κύριος Αυγενάκης που τον πρώτο μήνα που ήταν υφυπουργός αθλητισμού ήρθε, το επισκέφτηκε, δεν μπορείς να μας βοηθήσει, μας λέει δράση. Ποια δράση να κάνω? Δεν μπορεί να γίνει δράση αφού είναι κλειστό το μουσείο. Δεν μπορεί να κάνει δράση ο Φάρος να το μεταφέρει κάπου και δεν έχουμε καμία βοήθεια. Αυτό το μουσείο δεν πρέπει να χαθεί από την Κρήτη. Νομίζω πως είναι αυτονόητο αυτό που λέω. Δεν πρέπει να χαθεί από την Κρήτη, Γιώργο, αυτός ο χώρος. Γιώργο, καλά τα λες, αλλά όταν έχεις μηδέν βοήθεια από παντού και μόνο η περιφέρεια Κρήτης το στηρίζει, δεν αντέχουμε. Έχουμε 1.000 ευρώ λειτουργικά το μήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε κλειστά. Η είσοδος του μουσείου είναι πάντα ελεύθερη. Όλος ο κόσμος που μπαίνει μέσα τρελαίνεται. Εγώ θα σας πω κάτι και αν θέλετε πιστέψτε με, αν θέλετε μην με πιστέψετε. Πολλοί διαλέγουν διακοπές στα Χανιά γιατί ταυτόχρονα θα δουν και το μουσείο. Ή κάποιοι είναι Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο το καλοκαίρι και πάρα πολλοί ξένοι, να σου πω ότι πάρα πολλοί Ρώσοι, δυστυχώς φέτος δεν είχαμε Ρώσους, έρχονται από Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο στα Χανιά για να επισκεφτούν το μουσείο. Όποιος το καταλαβαίνει αυτό που λέω, καλώς. Όποιος δεν το καταλάβει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να το μεταφέρω σε όλες τα μέρη της Ελλάδος για 10 μέρες. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός. Αυτό θα γίνει εύκολα με την περιφέρεια και με το Δήμο Ηρακλείου. Να το φέρουμε για 10-15 μέρες στο Ηράκλειο, να το δει ο κόσμος. Και φυσικά ξαναλέω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Θα το περιμένουμε, αλλά Νίκο, να δούμε. Μας έχει στάξει ότι θα δούμε κάποιες φανέλες ξεχωριστές. Βέβαια, αν μπορεί να κινηθεί και η κάμερα, αν και ο Αντώνης εκεί, οπότε μπορεί σίγουρα να κινηθεί η κάμερα. Δεν χρειάζεται, θα τη σηκώνω. Είναι τύπο πόλεμο. Περίμενε. Μπάσκετ. Αυτή τη φόρεσα το κούμπο πριν πάμε στην Κίνα. Φαίνεται, έτσι. Ναι, δεν φαίνεται. Είναι στο φιλικό, στα φιλικά που κάναμε στα 2 ωράκια. Μάλιστα. Ωραία. Άλλη ούτε φωτογραφία δεν κατάφερα να βγάλω. Να δείξουμε και ένα παγκόσμιο. Θα ξεκινήσουμε με έναν μπουζί. Ωραία. Είναι πριν 41 χρόνια. Πλατινή. Η φανέλα του Μισελ Πλατινή. Ναι. Στο άλλο δεκάρι περιμένω να πάμε. Έτοιμος είσαι. Μετά το Μουντιάλ, είναι του 1987. Είναι η φανέλα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Βεβαίως. Έχει φορεθεί από το Μαραντόνα η φανέλα? Όλα, παιδιά, όλες. Αυτή είναι προσφορά από μέσω Γκαλέτη. Ενημέρωσε ο Γκαλέτη τον Ντιέγκο Μαραντόνα ότι υπάρχει το Μουσείο της Εθνικής Ελλάδος και μέσα έχει όλες τις χώρες. Όπως έχουμε και τη φανέλα του Πελέ, έτσι. Ο Λουτσιάνο Γκαλέτη που έπαιξε και στον Όφη και βεβαίως στον Ολυμπιακό. Έτσι, αυτός... Εγώ δεν το ήξερα για τον. Δεν ήξερα για τον Όφη, ήξερα για τον Ολυμπιακό. Okay. Πέρασε και τον Όφη. Έχει πεθάνει. Είναι η φανέλα Σειραία. Ιταλία, Ελλάδα 1-1. Σέντρα ο Ζίνδρος, τον Γκόλο Κουίς. Έχει πεθάνει. Είναι η φανέλα Γκαϊτάνο Σειραία. Την ίδια φορούσε και ο Πάολο Ρώση που έφυγε χθες από τη ζωή. Ακριβώς. Με αυτή τη φανέλα, με την ίδια φανέλα, το 1982 η Ιταλία πήρε το παγκόσμιο στην Ισπανία. Εντάξει, είναι και η πρώτη φανέλα που είναι στην τηλεόραση. Για μένα και αυτό. Η πρώτη, σαν παιδάκι. Μία τρομερή φανέλα για μένα. Ναι. Και ο παίχτης αυτός και παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Γουέμπλεϊ. Θα καταλάβουν αμέσως οι παλιότεροι. Εντάξει. Ο κορυφαίος Ολλανδός όλο το λεφόν. Είναι υπογεγραμμένη από τον Γιώχαν Κρόιφ. Νομίζω, Νίκο, ότι αυτά τα κοιμήλια δεν το συζητάω. Αν μπαίναν σε πληστηριασμό, τι είναι, θα συγκέντρωνα. Είναι ανεκτήμητη αξία, δεν υπάρχει τιμή. Θα σας πω,
Θα σας πω, εμείς μόνο αγοράζουμε. Όλα, σας είπα ότι όταν με ρωτήσετε ποια είναι η αγαπημένη μου φανέλα, είναι όλες. Του είναι Πελέ δεν μας δείξατε. Του Πελέ θέλω να δω. Τι. Φέρνει Πελέ. Είδατε. Προχώρα, Αντώνη. Κι άλλο. Μπροστά, στην είσοδο. Την κίτρινη. Του Πελέ είναι ρέπλικα, αλλά υπογεγραμμένη από τον Πελέ. Έρχεται. Το αυτόγραφο. Το κύπελο είναι το ακριβώς αντίγραφο του 2004, έτσι. Ναι. Με υπογραφή Πελέ, βέβαια. Εντάξει. Ο δεν είναι φορεμένη. Έχει κλείσει τα 80, αλλά είναι μαζί μας. Εντάξει. Είναι στη ζωή. Πελέ, Μαραντόνα και Κρόιφ, εγώ τους θεωρώ τους the best of the best. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, είναι αγώνας. Και το είναι κύπελο αγάπη, του Μουντιάλ βλέπουμε, του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι είδαμε το Euro. Εντάξει, είναι ρέμπλικα. Είναι ναι. Ρέμπλικα. Αλλά αυτή εδώ, μπάλα, αυτή εδώ η μπάλα είναι η μπάλα του τελικού του 2004. Όπα. Προσφορά από τον κύριο, από τον φίλο μου τον Γιάννη τον Κούμα. Εντάξει, είναι τόσο πολλά. Όταν λέω παιδιά ότι έχουμε 3.000 εκθέματα, είναι 3.000 εκθέματα. Δηλαδή όταν έχεις τη φανέλα του Πανένκα της Τσεχοσλοβακίας, όταν έχεις τη φανέλα του Τσιάρτα στο 1-0 που βάζει τον γκολ, όταν έχεις τη φανέλα του Καραγκούνη που βάζει το πρώτο γκολ στο Euro. Εντάξει, όλα εντάξει αυτά αλλά η μπάλα του τελικού κομμάτια. Μπορώ να πω ότι είναι. Η μπάλα του τελικού, κι όμως η μπάλα του τελικού, απίστευτο. Όπως υπάρχει η μπάλα του Ελλάδα-Νιγηρία. Το Ελλάδα-Νιγηρία είναι η πρώτη μας νίκη σε World Cup και η πρώτη φορά που βάλαμε γκολ σε World Cup. Όπως υπάρχει η φανέλα του Σαλπικίδη στο Ελλάδα-Νιγηρία που βάζει το πρώτο γκολ της Ελλάδας σε World Cup. Εντάξει, είναι κοιμήλια τα οποία αξίζουν και είναι αγάπη. Και το θέμα είναι κάποια στιγμή. Αλλά δυστυχώς. Ναι. Νίκο Φλέκα, το θέμα είναι κάποια στιγμή να δούμε ξανά την εθνική στο Παγκρίτιο. Εγώ απλά το βάζω στο τραπέζι. Μπράβο. Υπάρχουν κλήρωση στα προκριματικά του Μουντιάλ, υπάρχει κλήρωση με την Ισπανία στον όμιλο. Έτσι, ανήμερα Σωστά. μάλιστα του Αγίου Μηνά του χρόνου, 11 Νοεμβρίου, θα παίξουμε με την Ισπανία. Πόσο θα θέλαμε, αν έχει φύγει και ο κορονοϊός από τη ζωή μας, να δούμε ένα τέτοιο παιχνίδι στην Κρήτη. Όποιος θυμηθεί τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος στο Παγκρίτιο, θα ξέρει ότι εξαιτίας του Νίκου του Τζόρτζογλου, για μένα απίστευτος ο Νίκος, το Παγκρίτιο είναι συνέχεια γεμάτο. Όποιος δει τα παιχνίδια της Εθνικής τώρα στο ΆΚΑ, θα δει ένα ΆΚΑ με 2.000 κόσμο. Είναι από τα εγκλήματα που έκανε η τωρινή Ομοσπονδία στην Εθνική Ομάδα. Η τωρινή Ομοσπονδία πήρε την Εθνική Ομάδα από το Καραϊσκάκι, έγκλημα, και την πήγε στο Αχανές ΆΚΑ. Όπως είναι ένα έγκλημα όμως, ότι το Παγκρίτιο με ένα στέγαστρο, πόσα χρόνια είναι Γιώργο χαλασμένο, 5-6 χρόνια, δυστυχώς, δεν μπορούν να το φτιάξουν. Ξέρω ότι η περιφέρεια έχει δώσει τα λεφτά. Ωραία. Ξέρω ότι ο Δήμος το τρέχει, αλλά δεν το τρέχει γρήγορα. Ξέρω ότι ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Αυγενάκης, ενδιαφέρεται. Αλλά τελικά έχουμε ένα Παγκρίτιο το οποίο δεν υπάρχει. Και τώρα η Ελλάδα, είπαμε, έχει Ισπανία, Σουηδία, Κόσοβο και Γεωργία στον όμιλο και δεν ξέρουμε πού θα αγωνιστεί η εθνική. Το Παγκρίτιο δεν είναι έτοιμο ώστε να αγωνιστεί η εθνική ομάδα. Ακόμα και αν επιστρέψουν γιατί οι φίλοι στα γήπεδα. Ακριβώς. 25 Μαρτίου παίζουμε, το 21 παίζουμε μέσα στην Ισπανία, 28 ή 30 το εντός με τη Γεωργία. Αποκλείεται να είναι το Παγκρίτιο okay, και μακάρι να έχει και φιλάθλους. Ωραία. Δεν θα είναι okay. Άρα πού θα μας πάνε πάλι. Στο ΆΚΑ. Εγώ έχω πει ότι σας παρακαλώ, ευελπιστώ να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι εκλογές στην Ομοσπονδία. Και σας παρακαλώ πολύ, βρείτε την έδρα της Εθνικής Ελλάδος. Ξαναγυρίστε μας στο Καραϊσκάκι. Ή αν δεν μπορείτε στο Καραϊσκάκι, πηγαίνετε μας στη Ριζούπολη, όχι στο ΆΚΑ. Και μακάρι εγώ σαν κριτικός να γινόταν τα παιχνίδια στο Παγκρίτιο, αλλά δεν πρόκειται να γίνουν. Μάλιστα. Αφού το Παγκρίτιο δεν φτιάχνεται. Είχαμε και την κλήρωση των προγραμματικών, Γιώργο. Είχαμε την κλήρωση πριν λίγες ημέρες, την περασμένη Δευτέρα. Έτσι, Ισπανία, Σουηδία, οι δύο πιο δυνατές ομάδες στον όμιλό μας. Και γι' αυτό είπα ότι θα ήταν ευχής έργο να βλέπαμε μια Ισπανία στο Ηράκλειο, που με τα παλιά δεδομένα, με κανονικό Παγκρίτιο, μπορεί να τη βλέπαμε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που θέτει ο Νίκος Φλέκας στο θέμα, γιατί. Μπορεί να μας απαντήσει ο Δήμος πότε θα είναι έτοιμο το Παγκρίτιο. Μπορεί να μας απαντήσει ο Υφυπουργός Αθλητισμού πότε θα είναι έτοιμο το Παγκρίτιο. Δεν μπορούνε. Εντάξει, και σας είπα, είναι αμαρτία. Αυτή η εθνική ομάδα τώρα, Γιώργο, είναι μια νεανική ομάδα. Έχουν φύγει τα βαριά ονόματα όπως ήταν Σοκράτης, Μανολάς, Χιώβας,
γιατί του τελείωσε ο προπονητής για το δικό του λόγο. Έχουμε Γιώργο Γιακουμάκη, κριτικό, επιθετικό και βασικό στα επόμενα παιχνίδια που θέλουμε να πιστεύουμε. Σωστά, εγώ τον Γιώργο είμαστε φίλοι τόσα χρόνια. Έκανε το αγροτικό του στην Πλατανιά, μετά πήγε στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ δεν τον πίστεψε. Πήγε Ολλανδία, μπράβο στο παιδί. Είχε έρθει και στον Όφη, οκ. Okay. Πήγε Ολλανδία, πάει, είναι ο πρώτος σκόρερ της Ολλανδίας αυτή τη στιγμή. Μαζί με τον Παυλίδη είναι ανακαλύψη του Van Sip και μπράβο του. Έχουμε πρόβλημα στον κόλο όμως. Αυτό είναι η αλήθεια. Και για μένα τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του National League η εθνική ήταν κακή. Η εθνική δεν ήταν σωστή. Με τη Σλοβενία που θέλαμε μόνο νίκη στη Ριζούπολη το τελευταίο παιχνίδι, μου άρεσε η εθνική. Μπορεί να μην κερδίσαμε, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι προσπαθήσαμε. Τουλάχιστον βγάλαμε πάθος. Νομίζω πως έχουμε καλυφθεί σε πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι πως είδα κάποια πράγματα για πρώτη φορά απόψε, Νίκο, και εντυπωσιάστηκα. Και να τα δούμε και από κοντά, Γιώργο. Και πρέπει να τα δούμε και από κοντά. Βέβαια. Ο Γιώργος το επισκέπτεται συνέχεια, αλλά ξέρεις, όταν περνάει ένα χρόνο, μέσα σε αυτό το χρόνο βρίσκουμε καινούργια. Ναι, παραδείγματος χάρη, αυτή εδώ είναι η καινούργια φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Ωραία. Για πρώτη φορά όμως, άλλο έγκλημα της Ομοσπονδίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της φανέλας της Εθνικής Ελλάδος έχουν μπει μαύρα γράμματα. Αντί για μπλε, έχουν μπει μαύρα γράμματα. Λεπτομέρεια, αλλά σημαντική. Ερώτηση για να κλείσουμε. Επόμενος μεγάλος στόχος, έχετε βάλει στο μάτι κάποια φανέλα που θέλετε οπωσδήποτε να την φέρετε εκεί στο μουσείο? Όχι. Προσπαθώ να βρω το οτιδήποτε. Τι είναι, Αντώνη μου? Προσπαθώ να βρω το οτιδήποτε. Φυσικά το πρώτο μέλημα είναι να μαζέψουμε όλη την ιστορία της φανέλας της Εθνικής. Αλλά ο μεγαλύτερος στόχος, παιδιά, είναι να πάει όσο γίνεται πιο γρήγορα σε ένα χώρο που να μπορούμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα που έχει το μουσείο. Είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Βρίσκονται σε κρεμάστρες. Και αναγκάζομαι όποτε έρχονται. Αντώνης μου φέρε μια φανέλα, σας δείξω. Αυτή εδώ είναι η πιο παλιά, δεν ξέρω πώς την κατάλαβε. Είναι η πιο παλιά φανέλα. Ο Αντώνης συμμετέχει με Έλληνα τερματοφύλακα. Ναι. Είναι η πιο παλιά φανέλα, είναι Έλληνα τερματοφύλακα που έχει το μουσείο. Είναι Πλίτσης. Ναι, ναι. 1981. 1980 πήγε με Αρκέτα Παναγούλια για πρώτη φορά. Από τη Μεγάλη Ελλάδα. Σε τελικά. Ακριβώς. Άρα είναι απίστευτη φανέλα. Εκπληκτική φανέλα και ιδιαίτερη φαίνεται. Πανέμορφη. Το design της εποχής. Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μπράβο σας που ασχολείστε με την εθνική ομάδα. Γιατί δυστυχώς η εθνική ομάδα δεν πουλάει. Αλλά είναι η πατρίδα μας. Στην Κρήτη πουλάει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να έρθουμε στο Παγκρίτιο όσο γίνεται πιο γρήγορα. Καλό απόγευμα από Ηράκλειο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά.